πει ότι είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο υπουργός, ο Δημήτρης Ρέπας, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει. Καλησπέρα σας, κύριε Ρέπα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Για το θέμα του μισθολογίου βαθμολογίου έγινε κάποια αναφορά. Θέλω να κάνω σαφές ότι η εργασία για την κατάρτιση αυτού του κρίσιμου νομοσχεδίου, που εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας για τη διοικητική μεταρρύθμιση, ξεκίνησε από το μηδέν. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε τον κρατικό υπάλληλο και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε στη διάθεσή μας ούτε καν προσχέδιο νόμου πάνω στο οποίο θα έπρεπε να συνεχίσουμε τη δική μας εργασία. Να διευκρινίσουμε και να εξηγήσουμε, να μεταφράσουμε αυτά που λέει ο Δημήτρης Ρέπας στο δελτίο μας, ότι οι προηγούμενοι, δηλαδή Παπακωνσταντίνου Ραγκούσης, δεν είχαν κάνει τίποτα όσον αφορά το μισθολόγιο. Αυτό λέει ο κύριος Ρέπας τώρα. Εγώ λέω, κύριε Καψή, ότι αντί να ερμηνεύετε με όχι πάντα ορθό τρόπο αυτά τα οποία λέει ο καθένας, αφήσω τους ακροατές να καταλάβουν τι λέτε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και τι λέω εγώ. Να ερμηνεύω λοιπόν τους πολιτικούς. Σας λέω λοιπόν ότι η συζήτηση για το μισθολόγιο είναι μια συζήτηση που γίνεται επί πολλούς μήνες στη δημόσια ζωή της χώρας. Εγώ όταν ανέλαβα. Κύριε Ρέπα, μισό λεπτό. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο και έχουμε χορτάσει από λόγια και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Έχετε χορτάσει κι εσείς από λόγια. Εγώ θέλω να γίνουμε συγκεκριμένοι. Ακούστε με 30 δευτερόλεπτα. Μισθολόγιο. Είπε ο Μανώλης πολύ σωστά. Ραγκούσης Παπακωνσταντίνου. Ξέραμε ότι θα υπάρξει περικοπή σε επιδόματα, υπήρχαν πάνω από 100.000 δημοσιεύματα και διαρροές για το πόσο θα κοπούν οι αποδοχές με περικοπή επιδομάτων. Αναλαμβάνετε εσείς, αναλαμβάνει ο κύριος Βενιζέλος. Και ξαφνικά, μια μέρα, ένα Σάββατο, στις 20 Αυγούστου, έρχεται ο Θάνος Πασχάλης και μας λέει, τα βρήκανε με τους εφοριακούς, θα υπάρξει προσωπική διαφορά. Και δεν χρειάζεται, δεν απεργούν. Βγάζουν εκείνους οι εφοριακοί την άλλη Δευτέρα. Ακούστε με. Μισό λεπτό. Γιατί έτσι γράφτηκε η ιστορία με το μισθολόγιο. Βγάζονταν εκείνος οι εφοριακοί, λένε αναστέλουμε την απεργία. Επικοινωνούμε το Υπουργείο Οικονομικών και μας λένε ότι συμφωνήσαμε τα αρμόδια Υπουργεία ότι βρήκαμε μια προσωπική διαφορά, η οποία τη βαφτίζουμε έτσι και θα αντικαταστήσει μέρος των απολειών από την περικοπή των επιδομάτων. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα. Και έρχεται η Τρόικα και λέει: Τρόικα, πού το βρήκατε αυτό? Τα οικονομικά του μισθολογίου δεν αφορούν τον Δημήτρη Ρέπα, αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Ρέπας λέει ότι αφορά μόνο το βαθμολόγιο. Πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο, ακούστε με λίγο. Αυτά πάντως έγιναν από το νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τον ανασχηματισμό. Ακούστε με λίγο. Το δικό μας Υπουργείο είναι αρμόδιο για το βαθμολόγιο. Το Υπουργείο Οικονομικών για το μισθολόγιο. Ασφαλώς αυτά τα δύο συνδέονται και η πρωτοβουλία. Ξεκινήσαμε χωρίς, παρά τη ζήτηση επί πολλούς μήνες στη δημόσια ζωή της χώρας για το νέο μισθολόγιο, να υπάρχει κάποιο προσχέδιο καν νόμου. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, η εργασία που έχει γίνει είναι εργασία η οποία οδηγεί σε ένα νέο σύστημα με αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και βεβαίως με σύνδεση του μισθού των αποδοχών με το βαθμό με τρόπο δίκαιο. Ακούστε τώρα, η ΣΑΙΤΗ για πρώτη φορά δεν υπήρχε αυτό ούτε καν στα σκέψεις στην αρχένεια του κρατικού υπαλλήλου προκειμένου να επιτύχουμε την κινητικότητα. Αλλά θα τα δούμε όταν το παρουσιάσετε, κύριε Ρέπα. Καταρχήν να διευκολύνουμε ότι εμείς δεν είπαμε ότι αργήσατε εσείς. Εμείς είπαμε ότι ξεκίνησε. Θα μιλάω κι εγώ. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόπτω κι εγώ, γιατί εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε χωρίς ποτέ να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Εμείς να διευκρινίσω, δεν είπαμε ποτέ ότι εσείς αργήσατε. Εμείς είπαμε ότι ξεκίνησε με Παπακωνσταντίνου Ραγκούση και συνεχίζεται με Ρέπα και Βενιζέλο. Το που βρίσκεται η καθυστέρηση. Όχι, δεν σας κάνω αυτή τη χάρη. Εγώ γνωρίζω ότι όταν ανέλαβα καθήκοντα δεν βρήκα κάποιο προσχέδιο. Δεν βρήκα κάτι το οποίο. Αυτό μας το είπατε. Αυτό είναι λοιπόν θέμα του κυρίου Ραγκούση και του κυρίου Παπακωνσταντίνου να απαντήσουν αν υπήρχε προσχέδιο ή δεν υπήρχε. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Οι πρώτες σκέψεις που είχαμε. Εγώ να πω πάντως ότι και ο κύριος Παπακωνσταντίνου και ο κύριος Ραγκούσης λένε ότι υπήρχε προσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στην εκπομπή του κύριου Πρεντετέντε. Όχι, εγώ μόνο κάτι θέλω να πω, κύριε Ρέπα, και να το ακούσετε. Μισό λεπτό. Και α μην απαντήσετε, κύριε Ρέπα. Ακούστε με, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Μισό λεπτό. Μα είναι δυνατόν. Δεν θα σας ρωτήσω, κύριε Ρέπα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι και να το ακούσετε. Μην το σχολιάσετε. Ωραία, να σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο να ακούσω, λοιπόν. Μπορώ να κλείσω το τηλέφωνο μου να σας ακούσω από το δέχτημα, αν είναι μόνο να σας ακούω. Νομίζω ότι μου πάρετε μια φιλοξενία για να μπορώ και να μιλήσω. Νομίζω ότι το επίπεδο της συζήτησης είναι αρκετά υψηλό με τη δική σας συμμετοχή για να προχωρείτε σε αυτούς τους υπενικμούς. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι βγαίνει ένας κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Βουδούρης, και καλεί υπουργούς να παραιτηθούν που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ή έγινε αναφορά στο μισθολόγιο.
Βγαίνετε εσείς και λέτε κακώς μικρώνεται το μισθολόγιο. Δεν έκανε ο κ. Βουδούρης καμία αναφορά. Την αναφορά την έκανε ο κ. Καρσίδης. Εγώ είπα ότι ο κ. Βουδούρης μίλησε για το μισθολόγιο. Δεν είπε ονόματα. Δεν ξέρω γιατί είστε έτσι σκασμένος. Την αναφορά την έκανε ο κ. Βουδούρης λέγοντας ότι καθυστέρησε το μισθολόγιο. Και εγώ είπα ποιοι υπουργοί από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης έχουν αναλάβει το μισθολόγιο. Και είπα ότι στην αρχή το είχαν ο κ. Δραγκούση με τον κ. Παπακοσταντίνου και μετά ήταν αμοιβαιότητα του κ. Βενιζέλου με τον κ. Ρέπα. Είπα την απόλυτη αλήθεια, δεν πιστεύω να έχετε καμία αντίρρηση. Τώρα τα συμπεράσματα είναι όντως των τηλεθεατών. Ακούστε, τώρα γιατί είστε έτσι σκασμένος, δεν σας καταλαβαίνω. Όχι, κύριε Καψή, ακούστε, όταν μιλάτε για καθυστέρηση, αναφέρεστε προφανώς στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είπα για καμία καθυστέρηση. Είπε ο κ. Βουδούρης για καθυστέρηση. Εγώ έβαλα τα ονόματα. Προφανώς το δίδυμο Βενιζέλου Ρέπα. Αυτό όμως υπονοήσατε με την παρέμβαση που κάνατε. Γιατί το μισθολόγιο συζητείτε επί πολλούς μήνες. Δεν συζητείτε μόνο το τελευταίο δίμηνο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ νιώθω μισό λεπτό, Μανώλη, μισό λεπτό. Μανώλη, επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Εγώ νιώθω, κύριε Υπουργέ, και απευθύνομαι και στους τηλεθεατές, ότι η εικόνα της κυβέρνησης είναι ότι παίζεται το μουτζούρι. Δηλαδή ότι βγαίνει ο κύριος Βουδούρης και λέει: παραπονιέμαι ότι πήγε πίσω στο μισθολόγιο. Εσείς λέτε, μην με μπλέκετε με το μισθολόγιο, πρώτον. Δεύτερον, για το βαθμολόγιο, δεν παρέλαβα τίποτα από τον Κωνσταντίνο Ραγκούση, το έκανα εξ αρχής. Τρίτον, με τη διαφορά, μην με μπλέκετε, η ιστορία είναι του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και το μισθολόγιο. Αυτή η εικόνα νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένουν να δουν οι Έλληνες εν μέσω σεναρίων για το ελληνικό χρέος. Αυτό που θα ήθελαν να δουν οι Έλληνες είναι όλους τους υπουργούς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να σηκώνουν τα μανίκια, να κάνουν στην ώρα τους αυτά που πρέπει, ώστε να μην πληρώνουν οι πολίτες τις καθυστερήσεις. Γιατί τώρα η κυβέρνηση δεν έκανε 6 μήνες τίποτα και ο λογαριασμός έρχεται στον συνταξιούχο των 500 ευρώ που βλέπει το αφορολόγητό του να μειώνεται στις 5.000 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει φόρο ο συνταξιούχος των 500 ευρώ γιατί η κυβέρνηση άργησε 6 μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ρέπα, λοιπόν, και όχι να πετάει ο κάθε υπουργός το μουτζούρι ο ένας τον άλλον. Παραδεχτείτε το και εγώ ήθελα να το ακούσετε αυτό που θα πω. Όχι, όχι, κύριε Στραβελάκη, ακούστε. Εσείς στα μέσα ενημέρωσης έχετε επιλέξει να είστε πότε συνήγοροι του μνημονίου και πότε κατήγοροι του μνημονίου. Μία μας εγκαλείτε γιατί δεν εφαρμόζουμε. Τώρα αυτά τα υπονοούμενα, κύριε Ρέπα, ότι πότε συνήγοροι και πότε κατήγοροι, σας τα επιστρέφω, κύριε Ρέπα. Σας τα επιστρέφω και δεν σας επιτρέπω να μιλάτε για συνήγορους και κατηγόρους του μνημονίου. Παρακαλώ πολύ. Το δικαίωμα να ζω στη δημόσια ζωή δεν το αντλώ από τη δική σας εντολή, το αντλώ από τον ελληνικό λαό. Αντλήστε το από όπου θέλετε, εγώ σας επιστρέφω τα υπονοούμενα που αφορούν το βελτίο του Μέγκα. Ναι, σας τα επιστρέφω. Δείτε τώρα όμως ότι την περισσότερα που βρίσκομαι στην οθόνη μιλάτε εσείς και όχι εγώ. Κλείνω όχι, λοιπόν λέγοντας όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε βεβαίως. Δεν απαντώ και δεν σχολιάζω. Λέω μόνο τούτο. Ότι η προσπάθεια που κάνατε εσείς προκειμένου να προκαλέσετε αυτό το πρόβλημα δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη για λόγους ιστορικής και πολιτικής. Ποιο πρόβλημα προκαλέσαμε, κύριε Ρέπα? Και Παύλα, και σας χαιρετώ. Ποια προσπάθεια κάναμε να προκαλέσουμε το πρόβλημα? Σας παρακαλώ, κύριε Ρέπα. Σας εξήγησε ο Μανώλης ο Καψής ακριβώς την εκπομπή στην οποία έχω τηρήσει στο κανάλι σας. Αν το ρωτούσα, καταρχήν θα μπορούσα να του δώσω διευκρίνηση για το τι λέμε εμείς για την οικονομική πολιτική, ότι είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων εναντίον της φοροπηχτικής όπως πολιτικής και θα του επισημάνω το εξής. Είμαι βέβαιος. Επειδή κάνατε αυτή την παρέμβαση, ότι δεν μας ακούσατε, κάποιος σας πήρε και σας είπε τι υπόθηκε, γι' αυτό κάνατε αυτή την παρέμβαση. Το καλό για μένα, κύριε Καψή, είναι ότι σας ακούω και όχι μόνο σήμερα, σας ακούω διαχρονικώς.